Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε τον Διευθυντή Δασών Πρέβεζα, στον κύριο Δάλαρο. Τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Δάλε. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στο κράτη σας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε λοιπόν η κυνηγητική περίοδος 14-15 και νομίζω ότι έτσι για αρχή θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε μία σύνοψη, να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα φέτος. Έληξε, όπως είπατε, η κυνηγητική περίοδος 2014-2015. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, ήταν μία κοινή κυνηγητική περίοδος όσο αφορά τις παραβάσεις. Mm-hmm. Είχαμε σε εφαρμογή κάποιο πρόγραμμα του αθροθυρίας, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, από υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, σε συνεργασία και με ομοσπονδιακούς πυροφύλακες. Κάναμε ελέγχους σε καταφύγια άγρια ζωής, σε κυνηγότοπους και στον Αμβρακικό φυσικά. Οι παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί κινούνται περίπου στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε συνολικά πέντε περιπτώσεις παράνομης θύρας. Κατασχέθηκαν από την υπηρεσία μας 3 καραμπίνες και 11 κυνηγητικά φυσίγγια. Και είχαμε και μια λίγο ξεχωριστή περίπτωση φέτος, παράβαση διατάξεων θύρας με κάποια εχμαλωσία οδικών πουλιών, καρδερίνες, που συνιστά και αυτό παράβαση διατάξεων θύρας. Και έχουμε επιληφθεί. Παράβαση κυνηγίου, κύριε Δάλαρο, συγγνώμη σας διακόπτω, για εμάς που δεν γνωρίζουμε, παράβαση, η απλή παράβαση που είπατε ότι κατασχέθηκαν τα όπλα, για ποιο λόγο γίνεται? Δηλαδή... Είναι για παράνομη θύρα. Όταν λέμε παράβαση διατάξεων θύρας, μπορεί να είναι από απλή μεταφορά ενός κυνηγητικού όπλου εκτός φύκης, από παράβαση να φέρει ένα κυνηγητικό όπλο πάνω από 3 φυσίγγια που επιτρέπεται, μέχρι και την άσκηση παράνομης θύρας μέσα σε καταφύγια ή άσκηση θύρας τη νύχτα με φώτα, με προβολής, με απαγορευμένα μέσα. Δηλαδή σε ζώα που απαγορεύεται να κυνηγάμε ή σε... Και βέβαια. Σε αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Αυτά όλα είναι παραβάσεις θύρας. Πάντως γενικότερα ήταν μια χρονιά η οποία στα φυσιολογικά επίπεδα δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο από ό,τι μας λέτε. Όχι. Το μόνο που είχαμε, ας πούμε, που έχουμε τα 2-3-4 τελευταία χρόνια είναι μια μείωση του αριθμού των εκδεδομένων αδειών. Γιατί, όπως ξέρετε, λόγω κρίσης κάποιοι σκέφτονται να πληρώσουν τα 100-120 ευρώ και να βγάλουν άδεια θύρας και έκριναν σκόπιμο να μην βγάλουν. Οπότε θεωρείτε ότι είναι αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν κανονικά το κυνήγι τη θύρα, απλά δεν βγάζουν τις απαραίτητες άδειες. Πιθανολογούμε ότι είναι και κάποιοι για οικονομικούς λόγους. Ναι, κάποιοι δεν έβγαλαν άδειες και δεν κυνήγησαν. Πιθανόν όμως κάποιοι να μην έβγαλαν άδεια και να κυνήγησαν κάποιες φορές. Εμείς κάναμε κάποιους ελέγχους βέβαια, εντοπίσαμε κάποια περιστατικά, αυτά που σας είπα. Είχαμε την τελευταία πενταετία πάνω από 1.200 έως 1.300 άδειες θύρας στην Πρέβεζα, παράδειγμα, στον Κυνηγητικό Σύλλογο Πρέβεζες. Και τώρα από τα στοιχεία που έχουμε είναι για το 2014-2015 946 άδειες. Και το 2013-2014 960. Δηλαδή. Είναι περίπου κατά 300-400 μειωμένες. 23% μάλιστα. Οπότε είχαμε μείωση στις άδειες. Η συνεργασία σας, φαντάζομαι, με την Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή συνεχίζεται έτσι πολύ σε καλά επίπεδα. Συνεχίζεται σε καλά επίπεδα. Έχουμε και συνεργασία εκτός από τους θυροφύλακες και με τον φορέα Αμβρακικού. Απλώς και μόνο εκεί υπάρχει μια ιδιομορφία ότι ο φορέας του Αμβρακικού έχει διαθέτει κάποιους φύλακες, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα όπως έχουν οι θυροφύλακες της Ομοσπονδιακής Θυροφυλακής και οι δασικοί υπάλληλοι, και περιορίζονται μόνο στο να εντοπίζουν κάποια περιστατικά και να τα καταγγέλνουν, να τα αναφέρουν σε εμάς. Οπότε πρέπει μετά να αναλάβετε εσείς. Ναι, πρέπει να αναλάβουμε εμείς. Γενικά πάντως, ναι. Όχι, ήθελα αν μπορείτε να μου πείτε λίγο την ιδιαιτερότητα του Αμβρακικού, τι επισύρει έτσι επιγραμματικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γι' αυτό. Να πούμε ότι για τον Αμβρακικό, για δεύτερη χρονιά, έχει επιτραπεί το κυνήγι σε 7 περιοχές, από τις οποίες οι 6 είναι στο νομό Άρτας και ελέγχονται από τη Διεύθυνση Δασών Άρτας και η μία είναι στην περιοχή τη δική μας. Εδώ στο ανάκομα που λέμε από Λούρο μέχρι Σαμψούντα, 1500 στρέμματα που επιτράπηκε το κυνήγι. Από τη στιγμή που επιτράπηκε το κυνήγι, διαπίστωση κοινή όλων των φορέων και των εμπλεκομένων, δηλαδή και της υπηρεσίας μας και του φορέα διαχείρισης και των θυροφυλάκων, είναι ότι έχει επέλθει σημαντική μείωση της λαδροθυρίας. Όταν λέμε βέβαια σημαντική μείωση, δεν σημαίνει ότι δεν σκοτώθηκαν και κάποια παράνομα θυράματα. Γιατί μπορεί να υπάρχει μείωση του αριθμού των κυνηγών, αλλά μπορεί να υπάρχει αύξηση του αριθμού των φωνευτέρων των θυραμάτων.
υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στον Αμβρακικό. Δεν είναι εύκολη περιοχή. Mm-hmm. Έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις και κάποιες συσκέψεις και με την προηγούμενη Γενική Γραμματεία και με το Υπουργείο και με το Φορέα, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχουμε υποβάλει κάποια αιτήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο συστηματική τη δουλειά μας. Ωραία. Δυστυχώς μέχρι τώρα, επειδή αυτά έχουν κάποιο οικονομικό κόστος, δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά που ζητήσαμε, δηλαδή δεν μας τα έχουν δώσει. Παράδειγμα, θέλουμε κάποια συστήματα τηλεπαρακολούθησης, γιατί για να φέρουμε αποτελέσματα σε κάποιες περιοχές όπως είναι ο Αμβρακικός δύσκολες και στην πρόσβαση δύσκολες. Δύσβατες, ναι. Και δύσβατες και δύσκολες. Δεν μπορεί να μπεις μέσα, χρειάζεται να ξέρεις πριάρι, χρειάζεται να ξέρεις μπάνιο, πρέπει να έχεις κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστική ειδικότητες ως δασικός υπάλληλος. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις κάποια συστήματα τηλεπαρακολούθησης, κάποιες, είπαμε για κάποιες θερμικές κάμερες, για κάποιες φωτογραφικές μηχανές και συστήματα και άλλα καταγραφής φωνής, ξέρω εγώ, νέα συστήματα βιντεοσκόπηση από αέρος με μία επανδρομένα αεροσκάφη. Πράγματα δηλαδή που κοστίζουν χρήματα όμως. Ναι, ναι. Κοστίζουν χρήματα και είναι και λίγο για τα ελληνικά δεδομένα θεωρούνται πολυτέλεια. Αλλά δυστυχώς όμως εκεί που φτάσαμε, χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Δηλαδή, όπως πηγαίναμε παλιά, δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα. Να πας στο ανάχωμα πάνω, να βρεις κάποιον να του κάνεις έλεγχο. Πρέπει να έχεις κάποια συστήματα να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τον παράνομο. Όχι να είσαι 10 βήματα πίσω από τον παράνομο. Σωστά. Καταλάβατε. Και υπάλληλοι ακόμα, οι δικοί μας που εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά, χρειάζονται και ειδική εκπαίδευση ακόμα και άλλη ξύσφαιρα γυλαίκα και άλλα. Γιατί είχαμε σε εμάς, ευτυχώς όχι, αλλά σε άλλες περιοχές της Ελλάδος είχαμε και κρούσματα πυροβολισμών, δασικών υπαλλήλων, θυροφυλάκων κτλ. Μάλιστα. Ευτυχώς στην περιοχή μας δεν είχαμε τέτοια. Δεν είχαμε τέτοια, όχι. Είχαμε κάποια προβλήματα, τα προσπαθήσαμε, όπως σας είπα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από κοινού και τα αντιμετωπίσαμε. Εμείς προτείναμε ακόμα και έναν έλεγχο από κάποια κλιμάκια υπαλλήλων, ας πούμε, σε εστιατόρια, ταβέρνες που πουλάνε θυράματα παράνομα. Μάλιστα. Αλλά και αυτό δεν έγινε έτσι, δεν έλαβε σάρκα και οστά που λένε. Μάλιστα. Ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν. Αυτά σχετικά με την κυνηγητική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Νομίζω ήταν πολύ σαφής και μας δώσετε έτσι εκτενέστατα. Μας περιγράψατε. Ένα τελευταίο που ήθελα να σας πω είναι ότι επειδή στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν εμφανιστεί κρούσματα λύσας, εφαρμόζεται κάποιο πρόγραμμα από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας και το ΙΠΚΑ το δικό μας και κάνουμε κάποιους ελέγχους. Έγιναν εμβολιασμοί από αέρος για τις αλεπούδες, κυρίως που είναι οι φορείς μετάδοσης του ιού της λύσας. Και τώρα με την κτηνιατρική υπηρεσία και τους κυνηγητικούς συλλόγους έχουμε συγκροτήσει κάποια συνεργεία και θα συλλέξουμε κάποια δείγματα για να διαπιστώσουμε αν όντως επέτυχε ο εμβολιασμός. Α, κάνατε και τον εμβολιασμό και από εδώ και πέρα θα γίνει, ναι, θα προσπαθήσετε να πάρετε δείγματα για να δείτε τα αποτελέσματα. Ναι. Στη συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες, γιατί είπατε για την υπηρεσιακή συνεργασία από ό,τι άκουσα. Είναι εντάξει, δηλαδή. Ναι. Είναι εντάξει, απλώς και μόνο είναι και αυτό το θέμα κάπως δύσκολο, γιατί πρέπει όταν έχουμε μια συνεργασία με 3-4 υπηρεσίες, είναι λίγο δύσκολο. Ακριβώς. Μία μέρα δεν θα μπορεί κάποιος, δεν θα έρθει ο κτηνίατρος, την άλλη δεν θα μπορεί ο κυνηγητικός σύλλογος. Πρέπει να βρούμε δηλαδή έτσι ένα κοινό πλαίσιο να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και σε αυτό το τόσο σημαντικό, ας πούμε, πρόγραμμα. Γιατί αφορά όχι μόνο τα ζώα και την άγρια πανίδα. Υπάρχουν κρούσματα, κύριε Δάλερα, στην περιοχή μας? Όχι, στην περιοχή τη δική μας, όχι, στην Πρέβεζα. Mm-hmm. Δεν έχουν βρεθεί. Ωραία. Σε άλλους νομούς έχουν βρεθεί. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να προλάβουμε αυτά. Γιατί αν έρθουν, μετά είναι λίγο δύσκολο να εξαλειφθεί. Καλύτερα είναι να προλαμβάνουμε παρά να τα αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Δάλερα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.